Κύριε Κονόμ, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροτές σας. Σε μια περίοδο που... Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε, βεβαίως, σας ακούμε. Σε μια περίοδο που ο Αργιανός, είναι η αλήθεια ότι με τα δύο μεγάλα τμήματα ασχολείται πάρα πολύ, δυστυχώς όχι για καλούς λόγους, διότι από τη μία στο ποδοσφαιρικό τμήμα υπάρχει το θέμα με τον μπαν, το οποίο συνεχίζει να εφίσταται, και από την άλλη στο μπάσκετ υπάρχει μια πολύ στάσιμη κατάσταση και μια δύσκολη κατάσταση, την οποία διαχειρίζεστε κι εσείς όλους αυτούς τους μήνες. Κοιτάξτε, τον Δεκέμβριο ανέλαβε ο ΑΣ τη διοίκηση ουσιαστικά του τμήματος του μπάσκετ, με πάρα πολλή δουλειά από τον Δεκέμβριο μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Καταφέραμε και η ομάδα επανήλθε σε μια κανονικότητα, έφερε αποτελέσματα με το κουτσάρισμα του Σάββατο Καπερίδη, γιατί οι ίδιοι παίκτες ήταν, οπότε μεγάλη επιτυχία. Η μεγάλη επιτυχία είναι και στο προπονητή μας. Mm-hmm. Στο γεγονός ότι ήρθαν πληρωμές οι οποίες απουσίαζαν, στο γεγονός ότι ήρθε μια οργάνωση τμήμα η οποία δεν υπήρχε καμία απολύτως οργάνωση τμήμα, ήταν παρατημένο. Και από εκεί πέρα φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο η ομάδα σώθηκε και φτάσαμε πάλι στο σημείο 0. Και γιατί είναι το σημείο 0? Γιατί δεν είναι μόνο ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά, το οποίο θα έπρεπε ήδη να τρέχει, όπως ήδη οι άλλες ομάδες, όπως ξέρετε, τρέχουν και έχουν ξεκινήσει και μεταγραφές. Είναι το θέμα ότι υπάρχει μια μεσοβέσγια κατάσταση και εμείς δεν ξέρουμε η ομάδα πώς θα συνεχίσει. Για παράδειγμα, σήμερα είχα επικοινωνία με τον μάνατζερ του Κιτζεβίτσιους. Να του πω τι? Ότι θα πληρωθεί? Πώς? Ποιος θα πληρώσει? Θα πληρώσει πάλι η διοίκηση αυτή που ανέλαβε το Δεκέμβριο και έβαλε χρήματα από την τσέπη της, και άλλοι Αργιανοί που βάλαν χρήματα από την τσέπη τους για μια ξένη εταιρεία? Για να σας διακόψω, το όνομα του Κιτζεβίτσιους, ναι, συνδέεται και με την ανάρτηση που κάνατε πριν από λίγη ώρα στα social media, την οποία θα διαβάσω. Το επόμενο μπαν που θα έρθει στην ομάδα έχει ονοματεπώνυμο και οφείλεται ξεκάθαρα στο θολό το οποίο αφήνει να υπάρχει εδώ και μείνει στην ΚΑΕ. Δεν θα είναι το μόνο. Ναι. Έτσι, γιατί μιλήσαμε με τον μάνατζερ και μου λέει τι γίνεται. Γιατί μιλήσαμε για την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα του είχα πει ότι σύμφωνα με τη δέσμευση του κυρίου Γουλιέλμου, ότι την Παρασκευή θα το απαντήσουμε. Όσο όμως υπάρχει αυτή η κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι ούτε εμείς μπορούμε επίσημα να πούμε σε κάποιον κάτι, ούτε εμείς μπορούμε να πληρώσουμε ή να ζητήσουμε χρήματα από κάποιον, να κάνουμε κάποια ενέργεια τη στιγμή την οποία η ομάδα ανήκει στον κύριο Γουλιέλμου. Άρα είναι υποχρεώσεις του κυρίου Γουλιέλμου, που όμως ο κύριος Γουλιέλμος είναι απόν. Όταν τον καλούν στο τηλέφωνο, λέει υπάρχει διοίκηση, είναι αστείο αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Είναι 100%. Τον καλούν, μάνατζερ, τον καλούν, δηλαδή, από το πιο απλό πράγμα. Από το πιο απλό πράγμα, δηλαδή από τα ενίκια των σπιτιών των καθοσφαιριστών που έχουμε τώρα στην ομάδα. Ναι. Τα οποία αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτα. Και εμείς τι να πούμε, να πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας, ή να μαζέψουμε χρήματα για μια ξένη εταιρεία, γιατί η εταιρεία ανήκει στον κύριο Γουλιέλμου. Όταν έλεγα το Δεκέμβριο ΑΣ, υπήρχε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ποια ήταν έκτακτη ανάγκη? Η ομάδα ήταν τελευταία. Ήταν το πρώτο φαβορί για υποβασμό. Προφανώς εκεί πέρα δεν κοιτάξαμε αν η ομάδα ανήκει στον Γουλιέλμου, ή αν ανήκει στον Οικονόμου, ή αν ανήκει στον οποιοδήποτε. Εκεί κοιτάξαμε, σαν Αργιανοί, το καλό της ομάδας. Και εκεί ματώσαμε όλοι, όλος ο κόσμος, γιατί και εμείς ο ίδιος ο κόσμος είμαστε, προκειμένου να σωθεί η ομάδα. Σώθηκε. Και φτάσαμε σήμερα που η ομάδα έχει υποχρεώσεις, που θα γεννηθούν νέα μπαν. Γιατί είναι όλοι παίχτες, είναι, δεν είναι μόνο ο Κιτζεβίτσιους. Ναι, ναι. Όλοι οι παίχτες είναι. Το ερώτημα το οποίο δημιουργείται και το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές στην εκπομπή, δηλαδή πολύ απλά τώρα, χωρίς να μπούμε σε μια διαδικασία ανάλυση, είναι ότι πώς δεν υπάρχει εξήγηση και ψάχνουμε να βρούμε εξήγηση τόσο καιρό, ας πούμε. Γιατί ο κύριος Γουλιέλμος, ενώ εξ αρχής είχε πει ότι εντάξει, εγώ δεν θέλω κάτι για να σας δώσω συμμετοχές, να τις πάρετε κτλ., γιατί δεν το κάνει? Και αυτό από ένα σημείο και μετά σε οδηγεί και σε ένα σημείο να χαρακτηρίσεις, θα πω εγώ, δεν το υιοθετείτε εσείς, εννοείται, ότι είναι κάπως ύποπτη η στάση του. Εγώ προσθέσει καθόμουν και διάβαζα. Έτσι έκανα μια ανασκόπηση στις δηλώσεις του κ. Γουλιέλμου και είδα ότι άμα βαρθεί κι άλλος να αναλάβει την ομάδα θα δώσει και 500.000 ευρώ. Θα δώσει από την τσέπη του και 500.000 ευρώ. Εγώ δεν είδα πάντως από το Δεκέμβριο που είμαι στη διοίκηση, δεν είδα να πάρει μία μέρα ένα τηλέφωνο
όχι για να δώσω ένα ευρώ, για να πει ρε παιδιά τι γίνεται, εδώ έχετε ένα, το μαγαζί μου να το πω έτσι λαϊκά, τι γίνεται εκεί πέρα, πώς πάει, πώς περνάτε, επιβιώνετε. Σωστό. Κάθε μέρα όλους αυτούς τους μήνες ήταν μια έκπληξη, δεν ξέραμε τι γίνεται. Ερχόντουσαν οφειλές από εδώ, από εκεί, μια κατάσταση τραγική. Και τον βάλαμε το κεφάλι κάτω και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται έτσι λίγο και περισσότερο ότι ο Άρης έτσι κι αλλιώς βάσει προγράμματος που είχε και το προτάσμα να συνεχιζόταν, πάλι θα σωζόταν λογικά. Εντάξει, και αυτό πιστώνεται και σε εσάς, όπως είπαμε νωρίτερα, και στον Σάββα τον Καμπερίδη. Αλλά είναι πλέον και επόμενη μέρα αυτό το οποίο τονίζετε και εσείς. Και το θέμα είναι, για να σας πω και στην επόμενη ερώτηση, αφού δεν βγάλατε κάποια άκρη, να το πω, στην προηγούμενη εβδομάδα, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα είναι ένα ερώτημα. Ναι. Να σας πω την άποψή μου. Ναι. Θα αρχίσουν τα μπαν, να πέσει το πρώτο μπαν, το δεύτερο μπαν, το τρίτο μπαν, το τέταρτο μπαν και η ομάδα θα βρεθεί σε ακόμα δυσκολότερη θέση. Mm-hmm. Και όταν θα έρθει οποιοδήποτε που θα είναι να αναλάβει την ομάδα ή να συνεχίσει, αν είναι ο κύριος Γουλιέλμος, όποιος βρεθεί σε αυτήν εδώ πέρα τη θέση, καταλαβαίνετε ότι θα είναι σε μια τραγική κατάσταση. Γιατί θα βρει μια ομάδα με 10 μπαν. Θα βρει μια ομάδα που θα έχουν φύγει παίχτες. Θα βρει μια ομάδα η οποία... Α, να σας πω και το άλλο τώρα, επειδή μου ήρθε πάνω στο λαιμό του σκέψης. Mm-hmm. Κάποιοι είπαν γιατί κάναμε αίτηση για το EuroCup. Και για το Champions League θα κάνουμε. Εμείς σαν διοίκηση, μέχρι τελευταία ώρα που είμαστε εδώ πέρα, θα κάνουμε τα πάντα για την ομάδα. Γιατί αύριο μπορεί να έρθει κάποιος και να πει για ποιο λόγο δεν κάνατε. Δεν κόστησε τίποτα. Ούτε ήταν δεσμευτικό. Είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος. Να. Θέλω να πω ότι εάν τα πράγματα δεν ξεκαθαρίσουν άμεσα, η επόμενη μέρα θα είναι χειρότερη από την σημερινή. Δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό το οποίο ακούει ο Αργιανός αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πραγματικότητα, δυστυχώς. Ναι, δεν είναι ευχάριστο. Ξέρετε ποιο είναι το κρίμα. Το κρίμα είναι ότι ο ΑΣ έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει πράγματα και να καταφέρει και να επαναφέρει σε πολύ καλές ημέρες, με πολλή δουλειά να επαναφέρει ξανά την ομάδα. Mm-hmm. Έχει γίνει ήδη μια προεργασία, έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Εμένα αν με ρωτήσετε με αυτά που είδα μέσα δίπλα στο Λευτέρη τον Αρβανίτη, στην οργάνωση που είχε, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Πάρα πολύ αισιόδοξος. Γιατί είδα τη δουλειά που γίνεται, είδα τις επαφές που έχουν γίνει. Το έχει ξαναπεράσει άλλος το κύριο Αρβανίτης. Δεν έχει ξαναπεράσει αυτή η διαδικασία με τον Πασχετικό Άρη. Το έχει περάσει και ήμασταν όλοι περήφανοι για εκείνη την ομάδα. Και έχει αποδείξει ότι είναι ευχάριστο πάρα πολύ. Ίσως είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα, η οποία όχι μπορεί να επιβιώσει, μπορεί να πρωταγωνιστήσει χωρίς μεγαλομέτωχο. Γιατί και τότε η ομάδα ήταν σε πάρα πολύ κατάσταση και με χρέη, το οποίο όμως ξεπληρώνονταν, είχε μπει στο 99. Λοιπόν, και ο μόνος μεγαλομέτωχος ήταν ο λαός του. Ακριβώς, αυτό καμία άλλη ομάδα δεν το έχει και δεν μπορεί να προχωρήσει. Απλά δεν ξέρω του χρόνου κατά πόσο αυτό είναι εφικτό λόγω και της κατάστασης με τον κορονοϊό και του θέματος της παρουσίας του κόσμου στα γήπεδα. Είναι και αυτό ένα θέμα που απασχολεί τον Άρη. Ένα παραπάνω. Να τελειώσει αυτή εδώ η κατάσταση. Ναι. Και σας λέω το τραγικό είναι σήμερα. Όχι ότι... δεν σας συζητάω για το Σεπτέμβριο. Σας λέω. Παίρνει ο μάνατζερ του Μπράουν. Ναι. Ο μάνατζερ του Κιτσεβίτσιους. Ο μάνατζερ του Τραγκίσεβιτς. Όλοι θα πάρουν. Και όλοι παίρνουν κατά περιόδους. Τι γίνεται. Δηλαδή αν αρχίσουν και πέφτουν τα μπαν τα επόμενα. Τη στιγμή που τώρα ήδη είχαμε πρόταση από έναν παίχτη να πάρει πολύ λίγα χρήματα και να λύσει το συμβόλαιο. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι από ένα παίχτη μόνο η ομάδα αυτή τη στιγμή θα κέρδιζε 15.000 δολάρια. 15.000 δολάρια από το ένα, 15.000 δολάρια από τον άλλο, γιατί θα ερχόμασταν σε διακανονισμό. Ναι. Άφηνε δηλαδή ένα χρέος για να πάρει ένα πολύ μικρό ποσό. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν διοίκηση ή να βάλουμε χρήματα από την τσέπη μας ή να βγούμε έξω να ζητήσουμε χρήματα από τον κόσμο για μια ομάδα η οποία ανήκει στον κύριο Γουλιέλμο. Τόσο ξεκάθαρα. Έχει. Και αυτή τη στιγμή η ομάδα λαμβάνεται καθημερινά.
Παρακαλώ. Έχετε συζητήσει για τις επόμενες κινήσεις σας αυτήν την εβδομάδα, αν θα βρείτε άλλους τρόπους να πιέσετε, ας το πούμε έτσι, τον μεγάλο μέτοχο, προκειμένου να... Δεν θα πω να ενδώσει, να κάνετε αυτονόητο, θα πω εγώ. Και αν σκέφτεστε, θα το πω έτσι, να βάλετε ίσως και τον κόσμο λίγο στο παιχνίδι. Να σας πω κάτι. Θέλω να πιστεύω ότι τα αργιανά αισθήματα του κυρίου Γουλέρμου, τα οποία τα έχει επικαλυστεί πάρα πολλές φορές και παρουσία μας, θα τον οδηγήσουν στο να λήξει αυτή την εβδομάδα το σύριαλ αυτό εδώ. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιας νέας επαφής ή ενός ραντεβού, ας πούμε, που μπορεί τελικά να γίνει, να ανέβει σε Θεσσαλονίκη? Δεν νομίζω, δεν μας έδωσε την εικόνα ότι θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τα προβλήματα τα ξέρει, το έχουμε κοινοποιήσει, είμαστε με σαφή, εμπλήρη σαφήνεια. Mm-hmm. Παρασκευή περιμέναμε κάποια επαφή, δεν επικοινώνησε μαζί του Χάρη του Παγιοργίου. Ουσιαστικά αυτό που του είπε, λέει, να περίμενα και email. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτά αρχίζουν και αγγίζουν αστειότητες. Όπως είπα και χθες με τον Άρη, μπορεί κάποιος να παίζει μόνο εντός στο τεσσάρων γραμμό. Να. Έξω από το γήπεδο η ομάδα αυτή δεν σηκώνει παιχνίδια. Τι να πω, μακάρι να το δει διαφορετικά μέσα επόμενες μέρες, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να γίνει όλη αυτή η διαδικασία μέσω μιας τηλεδιάσκεψης ενός τηλεφώνου. Πρέπει να έρθει ο ίδιος εδώ πέρα, να κάτσει το τραπέζι μαζί σας και να μιλήσετε και να τα βάλετε κάτω και να φτάσετε. Είναι πάρα πολύ απλό, είναι πάρα πολύ απλό. Μέσα σε μία πρόταση σε καθαρίζουν όλα. Ή να πει ότι εγώ συνεχίζω. Και αυτό θα κάνει καλό την ομάδα. Ή να πει, εγώ φεύγω και δίνω τις μετοχές στον ΑΣ. Ή φεύγω και δίνω τις μετοχές στον Νίκο του Παπαδόπουλου. Ναι. Να πει όμως κάτι. Να σταματήσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, το οποίο σκοτώνει καθημερινά την ομάδα. Ναι. Υπάρχουν χρέη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με κανέναν, δεν μπορούμε να τους πούμε τίποτα. Ο προπονητής προσπαθεί να φτιάξει την ομάδα, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόταση σε κάποιον. Έχουμε παίχτες, έχουμε υποθέσεις στον ΕΣΑΚΕ την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί κάποια στιγμή είπε και ο κύριος Γουλέρμος ότι εντάξει, έτσι όσοι είμαστε σε αναστολή. Τι είναι σε αναστολή? Είναι κλειστό το μαγαζί? Πώς είναι κλειστό το μαγαζί? Στον ΕΣΑΚΕ δηλαδή, αν δεν κατέβαινε ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Αρβανίδης, τι θα γινότανε? Και εσείς φυσικά. Γιατί ήταν τριπλή εκπροσώπηση. Ναι, ακριβώς. Γιατί θεωρήθηκε ότι έπρεπε να έχουμε πλήρη, να είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα. Είμαι και νομικός εγώ, αν χρειαζόταν κάτι στο θέμα της νομικής εκπροσώπησης της ΚΑΕ, να υπάρχει η παρουσία του κυρίου Παπαγεωργίου και φυσικά του κυρίου Αρβανίδη, ο οποίος και τοποθετήθηκε. Και μια σπαρά... Και είπαν οι εκπρόσωποι των ομάδων. Είπαν μετά από πολύ καιρό υπήρξε σοβαρή παρουσία. Ναι. Σημαντικό. Όντως. Και εντάξει, τώρα αυτό με λεπτομέρεια, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση που το κάνατε κιόλας και ο δικός, έτσι, αυθημερών, δηλαδή πήγαινε έλα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Δεν υπήρχαν ναι. Δρομολόγιο αεροπλάνο που να βόλευε εκεί για την επιστροφή. Ναι. Ξενοδοχεία, όπως ξέρετε καλά, δεν υπάρχουν. Ναι, δεν υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Οπότε κατεβήκαμε. Ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαγεωργίου, ήρθε με το αεροπλάνο, είχε καθυστέρηση και ήρθε μετά από μια μισή ώρα. Και μετά γυρίσαμε το αυτοκίνητο όλοι μαζί. Mm. Δηλαδή σκεφτείτε να λέγαμε τον κύριο Αρβανίδη, δεν κατεβαίνουμε. Ο Άρης μια μισή ώρα, χωρίς βέβαια να υπάρχει κτήνη του κυρίου Παπαγεωργίου. Απλά σας εξηγώ ότι τρέξαμε, προσπαθήσαμε να το καλύψουμε από όλες τις μεριές. Και τίποτα δεν έχουμε αφήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να εκθέσει την ομάδα. Και δεν έχετε και κάποιο κέρδος κιόλας από όλη αυτή την κατάσταση. Μόνοι σας πήρατε την απόφαση για να βοηθήσετε την ομάδα κιόλας. Κέρδος δεν έχουμε κανένα. Έχουν εξοδευτεί χρήματα. Είτε είναι προχθές που κατεβήκαμε στην Αθήνα, κάλυψε κανείς τα έξοδα. Ναι. Το ταμείο είναι μείον. Από την τσέπη μας τα βάζουμε όλα. Και αυτό εντάξει ήταν ένα τέλεσμο σε αυτά εδώ πέρα που έχουν μπει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μιας που πήγατε κουβέντα. Ναι. Μιας που πήγατε και την κουβέντα στο Δουσού του ΕΣΑΚΕ, επειδή ήσασταν κιόλας εκεί πέρα, το δικό σας feedback έτσι από όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν και υπόθηκαν, ποιο είναι για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ για την επόμενη σεζόν γενικότερα? Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλος
προβληματισμός λόγω του κορονοϊού. Πρέπει σίγουρα να υπάρξει μια αλλαγή στη σχέση ολονών, δηλαδή πλέον να μην βλέπουμε κάποια πράγματα τόσο ανταγωνιστικά, αλλά στον εισαγγεί, ας πούμε, πραγματικά να είμαστε ενωμένες οι ομάδες και όποιες διαφορές να έχουμε εντός των 4 γραμμών, γιατί έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες, οι οποίες θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Γίνονται κάποιες κινήσεις ή συζητήθηκαν κάποιες προτάσεις που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά σίγουρα θέλει και το ελληνικό μπάσκετ, θέλει πάρα πολύ δουλειά, γιατί εδώ που έχει φτάσει σήμερα, προφανώς και υπάρχουν λόγοι. Δηλαδή εκεί πέρα που ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, έχει φτάσει σε αντίστροφη θέση από ό,τι ήταν. Έχει πάρει μια φθήνουσα πορεία και κάθε σεζόν μπορεί να ακούγεται άσχημα, αλλά πραγματικότητα γίνεται όλο και χειρότερο. Δηλαδή το προϊόν έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ. Και αυτό δεν βοηθάει κανένα. Προφανώς έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ και υπήρξαν και πάρα πολύ σοβαρές τοποθετήσεις από παράγοντες από άλλες ομάδες, οι οποίες λίγο ως πολύ, και το λέω έτσι με την καλή εννοία, απαιτούσαν να ξαναγίνει ο Άρης μεγάλη ομάδα. Το θέλουν δηλαδή. Το θέλουν. Και σας λέω, δηλαδή ένιωσα περήφανος και σαν Αριανός, γιατί παρόλο αυτό που τραβάει η ομάδα μας τα τελευταία χρόνια, τη χάνει, ο λαός του Άρη τη χάνει θαυμασμού. Το λέω έτσι ακριβώς. Δηλαδή το είπαν οι παράγοντες από μεγάλες ομάδες, ότι μπορεί η διοίκηση αυτά τα χρόνια να δημιούργησε απίστευτα προβλήματα, πολύ μεγάλα χρέη, αλλά παραδεχόμαστε το λαό σας, ο οποίος είχατε ένα γήπεδο το οποίο ήταν γεμάτο. Δηλαδή ήταν μια έκρηξη ειλικρίνειας από αρκετούς παράγοντες. Ο Αριανός, ο μπάσκετ πάντα βάζει πλάτη. Τώρα του χρόνου, βέβαια, έτσι όπως θα είναι οι συνθήκες στα γήπεδα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το κάνει. Και αν δεν βρεθεί και κάποιος άνθρωπος, κύριε Οικονόμου, να αναλάβει το καλοκαίρι, που είναι ευχή όλων, βέβαια, να γίνει αυτό. Ο Άρης θα βασιστεί πάλι στον κόσμο του μέχρι το σημείο που μπορεί, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και από αλλού έσοδα γενικότερα. Όχι μόνο. Και εμάς μας ενδιαφέρει ο Άρης, αλλά γενικότερα για τις ομάδες. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτά θα έρθουν από τα τηλεοπτικά ή από κάπου αλλού. Αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και περισσότερα έσοδα. Δηλαδή, βλέπουμε τα έσοδα των ομάδων στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και οι αποστάσεις είναι χαόδεις. Ναι, εντάξει, η διαφορά είναι τεράστια. Δεν το συζητώ. Εκεί όμως είναι και το πλεονέκτημα του Άρη, στον κόσμο του. Δηλαδή, αν ο Άρης έχει πρόβλημα, γιατί έχουν οι άλλες ομάδες. Αυτή τη στιγμή, εγώ αυτά που έχω δει, όπως και σας επαναλαμβάνω, με τη δουλειά που είδα από τον ΑΣ να γίνεται όλη αυτή την περίοδο, με το πόσο συστηματικά δουλέψαμε όλοι μαζί, είμαι αισιόδοξος. Πραγματικά σας το λέω ότι είμαι αισιόδοξος. Με πολλή δουλειά θα γίνουν σπουδαία πράγματα. Όμως το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση σήμερα. Σήμερα. Αν αύριο έρθει μπαν, καταλαβαίνετε ότι ο επόμενος ο οποίος θα διοικήσει, είτε λέγεται ο Γουλιέλμος, είτε λέγεται ΑΣΥΜΑ, είτε λέγεται όπως λέγεται, θα έχει ένα πολύ σοβαρό ακόμα πρόβλημα. Είστε εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο κ. Γουλιέλμος καθυστερεί. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει είναι η αλήθεια και όλοι απορούν με τη στάση του όλο αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω αν είστε αισιόδοξος ενδεχομένως ότι μέσα στη βδομάδα μπορεί να έχουμε κάτι. Αισιόδοξος αν είμαι. Θα πω ότι προσεύχομαι. Ναι. Αυτό εδώ. Θα πω ότι προσεύχομαι. Για το καλό της ομάδας. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και όταν χαλάμε τους παίκτες, όταν χαλάμε τη σχέση με τους παίκτες μας για το λόγο του ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε, να πάρουμε θέση, πραγματικά είναι κρίμα για αυτή την ομάδα. Είναι κρίμα για αυτή την ομάδα. Η οποία παρόλα αυτά διατηρεί τη λάμψη της και τη γοητεία της και είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται. Είναι κλιματικό αυτό που γίνεται. Ας βγει ο κύριος Γουλιέλμος να πει τη δίνω, δεν τη δίνω. Ένα απλό πράγμα. Ένα απλό πράγμα. Τόσο απλό είναι. Και είναι και μια περίοδος θα πω εγώ. Και να σταματήσει να χρονοτριβεί.
Και είναι και μια περίοδο από εγώ και ο οικονόμου που άρεσε ενδεχομένω αν ήταν καλύτερε συνθήκε στην ομάδα. Αυτό που είπατε και εσεί στην αρχή τη τοποθέτησή σα, κάποιε ομάδε ήδη κάνουν μεταγραφέ με δεδομένο ότι και τα budget πέφτουν και κατ' επέκταση και οι παίχτε, πολλοί παίχτε, κυρίω οι Έλληνε, ρίχνουν τα κασέ του. Θα μπορούσε ο Άρης να κλείσει και ένα-δυο Έλληνε που έτσι αλλιώ φαίνεται ότι θα στηριχθεί ένα, θέλει να στηριχθεί σε ένα ελληνικό κορμό την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά ούτε αυτό μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ούτε αυτό και σκεφτείτε ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, λόγω των μπαν, παίζει με μια περιορισμένη δεξαμενή παιχτών. Να. Δεν μπορεί να φέρει ένα παίκτη εκτός του ελληνικού πρωταθλήματος. Συνεπώς, είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη στο να μπορέσουμε να τελειώσουμε. Όποιος και είναι, μα και για τον κύριο Γουλιέλμο, δηλαδή αν πει ότι θα συνεχίσω εγώ τη διοίκηση της ομάδας, και για τον ίδιο είναι κακό αυτό που κάνει. Και για τον ίδιο είναι κακό. Οι παίκτες οι οποίοι έχουμε δεξαμενή είναι συγκεκριμένοι. Και είδαμε και πέρσι που η ομάδα στήθηκε σε 5 μέρες την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, είδαμε τι πήγε να γίνει. Όντως. Όντως. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες αυτές που μιλάμε και αν ο Άρης χάσει και άλλο χρόνο θα αρχίσει να χάνει και επιλογές στο σημείο που βρίσκεται. Και αυτό όπως σας είπα, δηλαδή προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτο. Ναι. Παίκτες είναι απλήρωτοι. Η ομάδα χρωστάει. Αλλά σας είπα, λύσεις υπάρχουν, ναι. Αλλά δεν γίνεται να καθίσουμε να πληρώνουμε εμείς πλέον τα χρέη του κ. Γουλέλμου. Κατανοητό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Κατανοητό και ο κόσμος το καταλαβαίνει, εννοείται. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ ούτε να βάλω 1 ευρώ από την τσέπη μου, ούτε να ζητήσω από έναν άλλο συναργιανό να βάλει 1 ευρώ από την τσέπη του σήμερα για μια εταιρεία η οποία είναι ξένη, ανήκει στον κ. Γουλέλμο. Αν ο κ. Γουλέλμος πει ότι συνεχίζει αυτός και ζητήσει χρήματα από τον κόσμο του Άρη, προφανώς θα έχει ζητήσει για λογισμό του. Αλλά εγώ θα συνεχίσω και θα βάζω ή θα ζητήσω χρήματα για μια ξένη εταιρεία, δεν γίνεται. Το κάναμε όσο έπρεπε για να σωθεί η ομάδα, σώθηκε η ομάδα. Ο ΑΣ επιτέλεσε στο ακέραιο το σκοπό για τον οποίο ήρθε. Δεν γίνεται όμως άλλο. Και αυτό εδώ πέρα που είπατε και για το αν θα σωνόταν η ομάδα ή όχι, χάρη, το είπε και ο πρόεδρος μας, ο κ. Παπαγγελίου προχθές, δεν κάνανε στον Άρη σε καμία των περιπτώσεων. Και νομικά και η νομικός εκπρόσωπος του ΕΣΑΚΕ είπε ότι από τον κανονισμό προκύπτει ότι εφόσον δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα δεν μπορεί να υποβαστεί καμία ομάδα. Πόσο μάλλον πριν όταν είχε 6 αγωνιστικές. Ένα είναι αυτό και το άλλο ότι ο Άρης και αγωνιστικά, δηλαδή αν συνεχιζόταν η σεζόν, με βάση το πρόγραμμα που είχε και αυτός και οι υπόλοιποι, θα σωνόταν. Δεν νομίζω να είχε θέμα. Ήταν σε ένα καλό momentum όταν σταμάτησε η κατάσταση, αλλά και τώρα νομίζω ότι πάλι δεν θα αντιμετώπιζε ιδιαίτερο πρόβλημα. Εγώ νομίζω, θα συμφωνήσω απόλυτα, η ομάδα είχε βρει τους ρυθμούς της, οι παίκτες ήταν πληρωμένοι, οι παίκτες ήταν ευχαριστημένοι. Να σας θυμίσω ότι είμαστε η μοναδική ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα που πλήρωσε τους παίκτες την Παρασκευή πριν κλείσουν τα πάντα, γνωρίζοντας ότι έχει σταματήσει το πρωτάθλημα, γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον για 1 μήνα θα είναι τα πάντα κλειστά, πληρώσαμε όλους τους παίχτες. Και αυτό εδώ πέρα γιατί θέλαμε να δείξουμε και στους παίχτες και έξω ότι τα πράγματα άλλαξαν. Ήταν μια απόφαση η οποία λήφθηκε από το Συμβούλιο και είπε ότι εμείς θα δείξουμε άλλο πρόσωπο. Το καλό πρόσωπο του Άρη. Αυτό που πρέπει ο Άρης να είναι. Ο Άρης που πρέπει να εκτιμάνε οι παίκτες, που πρέπει να εκτιμάει ο κόσμος από τις άλλες ομάδες, που πρέπει να είναι περήφανος αργιανός. Αυτή τη στιγμή η ΚΑΕ χρωστάει λιγότερα χρήματα από ό,τι χρωστάνε άλλες ομάδες, οι οποίες τερματίζαν πολύ ψηλότερα από εμάς. Και είναι και ένας τρόπος για να φτιάχνει το όνομα του Άρη στην αγορά γενικότερα, γιατί οι παίκτες συζητάνε αυτά μεταξύ τους. Όπως μπορεί να πέρασε θετικά οι πληρωμές προ-κορονοϊού, το ίδιο περνάει αρνητικά τώρα η κατάσταση που επικρατεί. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Αυτό είναι έγκλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Άρης δείχνει να είναι, να μην είναι πουθενά. Να είναι στα χαμένα. Να είναι στα χαμένα. Και πραγματικά όποιος αναλάβει έχει τόσο πολύ δουλειά να κάνει, τόσο πολύ δουλειά να κάνει και κάθε μέρα και ώρα που περνάει του στερεί στο να μπορέσει αυτά τα πράγματα να τα κάνει. Ας βρεθεί η διάδοχη κατάσταση, κύριε Οικονόμου, και νομίζω ότι όσο δύσκολο και αν είναι, θα βρεθεί η άκρη. Αυτό είναι το οποίο ευχόμαστε όλοι. Σε πρώτη φάση, σας ευχηθούμε, όπως είπατε και εσείς πριν, μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, να έχουμε κάτι οριστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή υπομονή και μακάρι μπορείτε να έχουμε. Να καλέσετε και εσείς τον κύριο Γουλιέλμου, να δούμε τι θα απαντήσει. Καλή πρόταση, αλλά δεν νομίζω θα είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να μιλήσει.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου. Καλή συνέχεια και σε εσάς.